Κυρία Τσουκαλά, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Ζούμε έκριθμες οριακές καταστάσεις. Όλα αυτά ενδεχομένως να σας ρωτούσε κανείς ξεκινώντας αν είναι απότοκο μιας κοινωνίας η οποία ένα χρόνο μετά την πίεση που υφίσταται βγαίνει στα κάγκελα. Το συζητούσαμε και προημερών, με αφορμή όμως τα βία χτυπήματα κατά πολίτη στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Χθες ήρθε να προσθεθεί μία ακόμη παράμετρος. Επομένως, το ερώτημα εμπλουτίζεται. Μιλάμε για βία ενάντια στη βία, μιλάμε για ρεβανσισμό, για πολιτική σπέκουλα. Κοιτάξτε, θα έλεγα πολύ πιο απλά, όπως λέει ο λαός, ότι ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Και τίποτα παραπάνω. Είμαστε μάρτυρες, συνολικά ως χώρα εννοώ, μίας διολίσθησης του καθεστώτος προς τον αυταρχισμό, η οποία διολίσθηση έχει ξεκινήσει θεσμικά, νομικά μιλώντας, από την υιοθέτηση του πρώτου νόμου για τις διαδηλώσεις το καλοκαίρι του 20, ο οποίος είναι εμφανέστατα αντισυνταγματικός. Συνεχίστηκε με τις εξίσου εμφανέστατα αντισυνταγματικές απαγορεύσεις των διαδηλώσεων, οι οποίες κατεστάλησαν βία, ενόσο ήταν νόμιμες. Συνεχίστηκε η διολίσθηση με την αίσθηση που έχουμε πλέον ότι οι ένστολοι μπορούν να δρουν, έχουν εξουσιοθότηση, θα έλεγα, είναι λευκό, να δρουν καταβούληση εναντίον των πολιτών, ακόμα και παραβιάζοντας τους νόμους που έχει θεσπίσει η ίδια η κυβέρνηση, το οποίο για μένα είναι το πιο προβληματικό όλων. Δεν μιλάμε απλώς για έναν αυταρχισμό. Μιλάμε για έναν αυταρχισμό ο οποίος αρνείται να αυτοπεριοριστεί στο νομικό πλαίσιο που τυπικά υπάρχει για αυτόν. Η ανετιολόγητη, η παράνομη αστυνομική βία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην Ελλάδα και συμβαίνει σε πάρα πολλές δυτικές δημοκρατίες. Δεν είναι δηλαδή μόνο τωρινό. Απλά ανάλογα με τις κοινωνικές συγκυρίες, σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε ίσως κάποιες εξάρσεις της. Στην Ελλάδα έχουμε ιστορικό υπερβάσεων βίας από την αστυνομία, τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια, πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταδικάσει την Ελλάδα 121 φορές τα τελευταία χρόνια, νομίζω την τελευταία 20ετία, για τέτοια είδους περιστατικά, για αστυνομική βία και για τις συνθήκες κράτησης, από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Όμως υποτίθεται ότι στην αστική δημοκρατία που ζούμε υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει πειθαρχικό δίκαιο, υπάρχει ποινικό δίκαιο και εφαρμόζεται ή πρέπει να εφαρμόζεται όταν συμβαίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτά τα περιστατικά βίας θα πρέπει να διεκδικείται η εφαρμογή του νόμου. Και όπως είπε η κυρία Τσουκαλά, ακόμα και αν δεν εφαρμόζεται ο αυταρχικός νόμος, θα πρέπει να διεκδικείται. Δεν θα πρέπει να αντεκδικείται με ένα γιουρούσι ή με ένα είδος βία στη βία. Γιατί έτσι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει προοπτική. Η αστυνομική βία δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για μεγαλύτερη βία, και η οποία μάλιστα συμβαίνει σε ένα φόντο προϋπάρχουσας πολιτικής εισαγωγικά βίας στη χώρα εδώ και χρόνια. Όταν ο θεσμός της δικαιοσύνης δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τόσο ως προς το πειθαρχικό δίκαιο, όσο και ως προς τα ποινικά δικαστήρια. Όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι ο θήτης δεν θα τιμωρηθεί, ούτε καν πειθαρχικά, να σας θυμίσω ότι η ΕΔΕ, ακόμα και για επιφανή άτομα, για επιφανείς δημοσιογράφους, όπως είναι ο Μανώλης Κυπρέος ή ο Μάριος Λόλος, αρχιοθετήθηκαν. Δεν μιλάμε για απλούς πολίτες. Όταν λοιπόν η ΕΔΕ καταρχήν αρχιοθετούνται, όταν κάποιες περιπτώσεις που φτάνουν στα ποινικά δικαστήρια καταρχήν απαλλάσσονται, αθωώνονται ή τους επιβάλλονται ποινές χάδι, οι οποίες σε κάθε περίπτωση στο εφετείο δεν υπερβαίνουν ποτέ τους 6 μήνες, για να μην έχουν και επιπτώσεις στη σταδιογραφία τους οι ένστολοι, αλίμονο, γιατί να τιμωρηθούν. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά απούσα, το να ζητάμε από το λαό, προσέξτε, δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Το να ζητάς από το λαό ότι θα δέχεται συστηματική βία εκ μέρους των ενστόλων, τους οποίους η ρίσφα εν παρόδο εμείς τους πληρώνουμε κιόλας, χωρίς να μπορεί ποτέ να δικαιωθεί και χωρίς να του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στη συλλογική αυτοδικία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό το συλλογισμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γιορτάζουμε τα 200 χρόνια. Κριτική μπορούμε να κάνουμε στα πειθαρχική διαδικασία και στη δικαιοσύνη, προφανώς. Και
σε μια δημοκρατία υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει η αντιπολίτευση, υπάρχει η Βουλή, υπάρχει ο δημοκρατικός έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης και τώρα από τα κοινωνικά δίκτυα και από ένα σωρό άλλα πράγματα, για να διεκδικηθεί η καλύτερη εφαρμογή των θεσμικών υποχρεώσεων της πολιτείας. Καλύτερη δικαιοσύνη, καλύτερη πειθαρχική δικαιοσύνη. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι βία στη βία. Δεν μπορεί να είναι αφού δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη έτσι όπως τη θέλω εγώ. Αφού δεν λειτουργεί το πειθαρχικό δίκαιο των αστυνομικών όπως θα μου αρέσει εμένα και όπως εγώ έχω άποψη. Εγώ, κύριε θα πρέπει λοιπόν να κάνω εξέγερση. Όπως το θέλει το Σύνταγμα, όχι όπως ωραία, το θέλω όπως εγώ. Το θέλει το Σύνταγμα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι θεσμοί γενικά, που παραδέχομαι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργούν προβληματικά. Όπως νομίζω σε πάρα πολλές δημοκρατίες, γι' αυτό υπάρχει και το Σύνταγμα. Σημαίνει δηλαδή ότι πάμε σε εξέγερση. Εγώ δεν σας είπα αν πηγαίνουμε, ούτε ξέρω αν πηγαίνουμε και δεν δηλαδή θέλω να πάμε. Νομίζω το κομβικό σημείο. Δεν θέλω να πάμε, γιατί δεν είναι αυτό. Στα δηλαδή, πολιτικά αποτέλεσματα μιας εξέγερσης. Καταστροφική είναι μια εξέγερση. Κύριε Παπακοσταντή, μοιραία προκύπτει εδώ και το ζήτημα της εκπαίδευσης και του ελέγχου των αστυνομικών. Πλαίσιο υπάρχει, τηρείται όμως. Δεν υπάρχει ούτε πλαίσιο ούτε τηρείται, αν θέλετε να σας το πω ευθέως. Και οι ευθύνες είναι διαχρονικά. Διότι οι ίδιοι αστυνομικοί που υπερβαίνουν και κάνουν παράνομη βία σήμερα, όσοι την κάνουν, οι ίδιοι υπηρετούσαν και πριν 2 χρόνια και πριν 3 με άλλη κυβέρνηση. Και οι ίδιοι δρούσαν, για παράδειγμα, είτε στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε στην αντιμετώπιση πολύ παλιότερα των διαδηλώσεων για το γραμματικό που γινόταν ηχοματερή, είτε ακόμα πιο παλιά για όλα όσα έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η αστυνομική βία έχει ένα επιστημονικό ζήτημα, ένα τεχνικό ζήτημα καταρχήν. Κύρια υπεύθυνη κατά τη γνώμη μου είναι η φυσική αυτουργή και η ηθική αυτουργή είναι η πολιτική, αλλά σε ποιο στάδιο κατά τη γνώμη μου πάλι. Η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης διαχρονικά. Διότι δεν φροντίζει για τη συνολική βελτίωση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικό, σε ζήτημα κουλτούρας, σε ζήτημα οργανωτικό, ούτως ώστε να μειώνει και να προλαμβάνει τα ενδεχόμενα περιστατικά υπέρβασης της βίας. Κυρία Τσουκαλά, πώς αποκωδικοποιήσατε εσείς το μήνυμα του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι επικοινωνιακά, θα έλεγα, θα το αποκαλούσω ως επικοινωνιακή βία. Διότι πριν από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού υπήρξε μια απόπειρα επικοινωνιακής βίας που δεν είναι η πρώτη φορά που τη διαπιστώνουμε, εις βάρος των θυμάτων. Τα θύματα στοχοποιούνται, μετατρέπονται σε κάτι τερατώδες, ούτως ώστε να μην μπορέσουν να διαγείρουν συναισθήματα συμπάθειας εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών. Να σας θυμίσω την οικογένεια Ινδαρέ, που εν μια νυχτή κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε καταληψίες βίαιους έκνομα άτομα, η οικογένεια Ινδαρέ. Παραπέμψω την κυρία Σουκαλά στο άρθρο σήμερα του κυρίου Αλιβιζάτου σχετικά με το πώς και γιατί γίνεται σπεκουλάρισμα πάνω στην υποτιθέμενη πολιτική βία στην Ελλάδα. Και καλό είναι να κάνουμε ερμηνείες, σε κάποια θα συμφωνήσω μαζί της, πιστεύω ότι ήταν άστοχη επικοινωνιακά η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, όπως επίσης πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα χθεσινά επεισόδια σε βάρος του αστυνομικού, τα οποία προέκυψαν υποτίθεται ως απάντηση της βίας του αστυνομικού. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Χθες αποτύχει ο άνθρωπος αυτός, δεν δολοφονήθηκε, δεν σκοτώθηκε από το πλήθος που πήγε να τον λιτσάρει. Αυτό που εγώ θα πω συμπέρασμα είναι ότι πρέπει όλοι να φροντίσουν για την αποκλιμάκωση αυτή τη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγαίνει να κατηγορεί προσωπικά ο Πρωθυπουργό τον αρχηγό τη αντιπολίτευση και ο αρχηγό τη αντιπολίτευση εντελώ προσωπικά τον Πρωθυπουργό και να σπεκουλάρουν πάνω στη βία.